Να σας απαντήσω, κύριε Πρίτανη, γιατί θέσατε ζητήματα με τα οποία συμφωνώ. Και πώς θα αντιμετωπίσω το θέμα της αξιολόγησης, όταν δεν υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των ελληνικών πτυχίων. Είναι πολύ καλά τα πτυχία. Για την Κρήτη μιλώ τώρα που είστε απέναντι. Κοιτάξτε, φέτος θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αρκετούς post-dog, δηλαδή μεταπτυχιακούς, μεταδικτατορικούς εργαζομένους, νέους επιστήμονες, και σε ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη νέων ακαδημαϊκών στελεχών, διδασκόντων. Το πρόβλημα αυτό το ζείτε εσείς πολύ καλά. Θα πάει μαζί με την υπόλοιπη εκπαίδευση, αναλογικά. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με το ζήτημα που αναφέρεται της μέρημνας φοιτητικής, το μόνο κονδύλι το οποίο δεν μειώνεται στον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση από πέρσι φέτος είναι τα κονδύλια για τη φοιτητική μέρημνα. Διότι όλοι ξέρετε και καταλαβαίνετε τις ανάγκες τις κοινωνικές. Όμως εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Στο θέμα της φοιτητικής μέρημνας, και δεν αφορά την Κρήτη, γενικώς μιλώ, υπάρχει ένα θέμα σπατάλης. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε στην καθιέρωση μιας κάρτας, ψηφιακής κάρτας του φοιτητή, με βάση την οποία θα μπορεί να ελέγχει κανείς πόσα γεύματα υπάρχουν, πόσα μπορεί να πληρώσει και πρέπει να πληρώσει ο φοιτητής, και όχι να γίνεται ο υπολογισμός της σύντησης με υπολογισμούς από το μυαλό μας. Τόσες χιλιάδες. Πότε θα καταργηθεί αυτό, Υπουργέ? Φέτος. Το προχωράμε και φέτος θα υπάρξει. Από φέτος θα βγει η ψηφιακή κάρτα για τον κάθε φοιτητή. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ψηφιακή, ενώ του ακαδημαϊκού έτους. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Και γενικότερα το θέμα της ψηφιοποίησης, της ένταξης διαφόρων υπηρεσιών σε αυτή την κάρτα, όπως για το δημοτολόγια έχουμε, που αφορά τα δημοτικά σχολεία, νομίζω ότι θα βελτιώσει και οικονομικά αλλά και άποψη ποιότητας ζωής την εκπαίδευση. Και τελευταίο θέμα που είναι σημαντικό, μια και το αναφέρατε, με το θέμα της σύντησης. Κοιτάξτε, είπα ο κύριος Χατζηνικολάου για τα προβλήματα υποσυτισμού που έχουμε στα δημοτικά σχολεία. Είμαστε σε συνεννόηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να αρχίσουμε σε λίγες μέρες, πιλωτικά στην αρχή, περίπου 10.000 μερίδες ημερησίως μικρά γεύματα, τα οποία θα πάνε σε περιοχές όπου στα σχολεία δεν υπάρχουν κηλικία. Προσέξτε, υπάρχουν σχολεία στην Ελλάδα χωρίς κηλικία. Μάλιστα. Που αυτό δεν έχει να κάνει με... Το καταλαβαίνετε, είναι η έλλειψη των παιδιών να αγοράζουν ένα προσφάι κάθε μέρα στα κηλικία. Θα ξεκινήσουμε τώρα, σε λίγες μέρες, η κυρία Φωτίου από το Υπουργείο Αλληλεγγύης έχει την ευθύνη αυτή, με την Εκκλησία, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με ιδιωτικούς φορείς. Το θέμα της αντιμετώπισης του μαθητικού υποσυτισμού είναι φοβερό πρόβλημα και η κατεύθυνσή μας, το σχέδιό μας είναι από του χρόνου, αφού το οργανώσουμε πλειοτικά σήμερα, να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Κύριε Πρίτανη, έχετε κάτι να προσθέσετε? Να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό μόνο εάν αυτό το οποίο ανέφερε για την ψηφιακή κάρτα υπονοεί ότι θα υπάρξει και μία τροποποίηση της κοινή υπουργικής απόφασης, της ΚΙΑ δηλαδή, η οποία είναι εκείνη που διέπει το θέμα της σύντησης των φοιτητών και με βάση την οποία λειτουργούν όλα τα πανεπιστήμια. Όταν έρθει η κάρτα για να λειτουργήσει, βεβαίως θα υπάρξει. Θα υπάρξει, επομένως αυτό απλά θα θέλαμε μια συνεργασία με βεβαιότατα τα πανεπιστήμια. Μα με τους Πριτάνης θα γίνει αυτή. Εμείς θα φέρουμε το τεχνικό μέρος και τώρα θα κουβεντιάσουμε μαζί σας, αλίμονο. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας, κύριε Πρίτανη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.